της νέας κυβέρνησης με βάση τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Υπουργείο Εσωτερικών. Υπουργός Αλέξανδρος Χαρίτσης. Υφυπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Υπουργός Γιάννης Δραγασάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Βιομηχανίας Στέργιος Πιτσιόρλας. Υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Υπουργός Νίκος Παπάς. Υφυπουργός Λευτέρης Κρέτσος. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Πάνος Καμένος. Αναπληρωτής Υπουργός Παναγιώτης Ρήγας. Υφυπουργός Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου. Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Κοινοτομίας Κώστας Φωτάκης. Υφυπουργός Μερόπη Τζούφη. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπουργός Έφη Αχτσιόγλου. Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος. Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης ο κύριος Αναστάσιος Πετρόπουλος και υφυπουργός επίσης ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Νίκος Κοτζιάς. Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γιώργος Κατρούγκαλος. Υφυπουργός για θέματα θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης. Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό Terence Spencer Quick. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπουργός Μιχάλης Καλογύρου. Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, ο κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργός Ευκλήδης Τσακαλώτος. Αναπληρωτής Υπουργός Γιώργος Κουλιαράκης. Υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου. Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Ανδρέας Ξανθός. Αναπληρωτής Υπουργός Παύλος Πολάκης. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργός Μυρσίνη Ζορμπά. Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης. Υφυπουργός Κωνσταντίνος Στρατής. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργός Γιώργος Σταθάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Σοκράτης Φάμελος. Υφυπουργός Γιώργος Δημαράς. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργός Χρήστος Πύρτζης. Υφυπουργός Νίκος Μαυραγάνης. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπουργός Δημήτρης Βίτσας. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργός Φώτης Κουβέλης. Αναπληρωτής Υπουργός Νεκτάριος Σαντορινιός. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργός Σταύρος Αραχοβίτης. Υφυπουργός Βασίλης Κόκαλης. Υφυπουργός Ολυμπία Τελιγιορίδου. Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργός Έλενα Κουντουρά. Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα καθημερινότητας του πολίτη Αλέκος Φλαμπουράρης. Υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου Χριστόφορος Βερναρδάκης. Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Δημήτρης Λιάκος. Επίσης, νέος Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ορίζεται ο Ακρίτας Καϊδατζής. Ενώ τέλος, ο Πρωθυπουργός θα προτείνει στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παναγιώτη Κουρουπλή για τη θέση του πρώτου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις.